Στοιχεία και αποτελέσματα μελετών βάσει των οποίων επιλέχθηκε το τελικό σενάριο χάραξης του μεγάλου έργου του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης, το οποίο υπογράφτηκε την περασμένη Παρασκευή, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά την έγκριση της τελικής χάραξης, μπορούμε πλέον να δημοκρατήσουμε τη στρατηγική μελέτη για το Βόρειο Οδικό Άξονα. Και τη στρατηγική μελέτη που πλέον δεν υπάρχει λόγος να έχει το τμήμα από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο όλης της Κρήτης. Αυτή η μελέτη προκυρήσεται τις επόμενες ημέρες όπως είχαμε δεσμευτεί και θα περιλαμβάνει τους κάθε τους άξονες. Με το έργο να έχει εισέλθει στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού δεν θα πληρώνουν διόδια, τονίζοντας ότι τα στοιχεία για τη διέλευση των οχημάτων δεν πληρούν τους όρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό του έργου ως αυτοκινητόδρομου. Οι μετρήσεις αυτές είναι πολύ κρίσιμες και για να τρέξει το έργο της παραχώρησης, γιατί εμείς είπαμε ότι για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε διατομή αυτοκινητόδρομου, χρησιμοποιούμε όλα τα διαγωνιστικά εργαλεία, όλους τους τρόπους διαγωνισμού για να μπορεί να γίνει ένα έργο. Εκεί που βγαίνει η παραχώρηση, χρησιμοποίησαμε τη μέθοδο της παραχώρησης. Εκεί που δεν μπορεί να προχωρήσει τεχνοοικονομικά η παραχώρηση με τους κανόνες που έχουμε, χρησιμοποιούμε τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τα τμήματα από αεροδρόμιο έως Καρτερό και από τον κόμβο Γαζίου Ανογείων έως τον κόμβο Μυρών, σε κανένα άλλο σημείο η ετήσια μέση κυκλοφορία δεν φτάνει τα 20.000 οχήματα. Στην κορυφή της λίστας με τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα είναι το τμήμα Γαλατάς Πλατανιάς με πάνω από 15.000 οχήματα και Γούρνες Χερσόνησος με 14.731. Το σενάριο που επιλέχθηκε είναι η σύμβαση παραχώρησης, όπως είπαμε, μέχρι τη Χερσόνησος ΔΙΤ. Η χάραξη που τελικά προέκρινε το Υπουργείο Υποδομών, την οποία εξ αρχής είχε προτείνει η Περιφέρεια, έχει μεν μεγαλύτερο μήκος από την εναλλακτική, ωστόσο κοστίζει 1 δισεκατομμύριο λιγότερο και ως εκ τούτου είναι πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Το τμήμα από Χανιά έως Χερσόνησο, μήκος 181 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 51 υφιστάμενα, έχει όριο 120 χιλιόμετρα την ώρα και θα περιλαμβάνει γέφυρες μήκους 19 χιλιόμετρων καθώς και 20 ανισόπεδους κόμβους. Ο κ. Πύρτζης είπε ότι στο έργο θα ενταχθεί και το κομμάτι των 30 χιλιόμετρων από Κίσαμο μέχρι Χανιά, το οποίο έχει επιλεχθεί ως πρόσθετο. Το Κίσαμος Χανιά, επειδή είναι σήμερα στις 15.500 μέσα η ημερήσια κυκλοφορία, βοηθάει τα υπόλοιπα κομμάτια. Άρα το τμήμα των 30 τόσο χιλιόμετρων που έχουμε βάλει μέσα στο διαγωνισμό ως προαίρεση, θα αξιοποιηθεί για να ενταχθεί αυτό το κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου που θα βοηθήσει τον υπόλοιπο στην κατασκευή του. Όσον αφορά την κατασκευή του τμήματος από Άγιο Νικόλαο έως Ιτία, σύντομα αναμένεται να προχωρήσει ως δημόσιο έργο. Και μετά την Νεάπολη χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της δημοπρασίας σαν δημόσιο έργο. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση. Έχει ήδη σταλεί στο ελεκτικό συνέδριο η σύμβαση για την μελέτη, για να μπορούμε να κάνουμε τη μελέτη. Αν εγκριθεί τις επόμενες μέρες, η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί, άρα μπορεί να δημοκρατηθεί, τα χρήματα είναι δεσμευμένα ως δημόσιο έργο.